Ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή και οι εμπλεκόμενοι φορείς γενικά δίνουν καλοκαιρινά ραντεβού. Καλοκαιρινά ραντεβού εντός και εκτός εισαγωγικών με φόντο πολιτιστικές εκδηλώσεις που τόσο πολύ μας έχουν λείψει. Κύριος Γιάννης Μιλάκης, πρόεδρος κοινοφιλούς επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. Την καλησπέρα μου, κύριε Μιλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Επιστρέφετε δυναμικά. Την αρχή την κάνατε, η αλήθεια είναι, από το χειμώνα και πρέπει να το πω εκεί με τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις, με προσοχή λόγω πανδημίας. Επιστρέφετε και το καλοκαίρι. Φυσικά, για δεύτερη χρονιά πραγματοποιούμε και φέτος περισσότερες από 70 εκδηλώσεις, περισσότερα από 70 καλοκαιρινά ραντεβού σε κάθε χωριό εδώ του Δήμου Χερσονήσου, η κοινοφελής επιχείρηση. Σε συνδιοργάνωση πάντα με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του κάθε χωριού. Να πω φυσικά ότι οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μέσα από κάθε τομέα της κοινοφελούς επιχείρησης, και με θέμα παιδεία και πολιτισμό και αλληλεγγύη και περιβάλλον. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλους τους τομείς. Ξεκινήσαμε με την εβδομάδα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, ξεκινήσαμε με την εβδομάδα αιμοδοσίας εδώ στο Δήμο Χερσονήσου για δεύτερη χρονιά και καταφέραμε και φέτος να συγκεντρώσουμε, συγχωρέστε με, περισσότερες από 110 φιάλες αίματος. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Παρόλο το ότι εδώ στο Δήμο Χερσονήσου, επειδή είναι τουριστική περιοχή, οι συνδημότες μας έτρεχαν για τις δουλειές τους φέτος, γιατί πέρυσι, να θυμηθούμε, ότι ήταν κλειστά, ήμασταν σε lockdown το μήνα Ιούνιο. Παρόλα αυτά καταφέραμε και συγκεντρώσαμε τεράστιο αριθμό πάλι μονάδων αίματος και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, γιατί δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό μας και ευχόμαστε όλοι ποτέ να μην βρεθούμε σε αυτή τη θέση να χρειαστούμε αίμα. Συνεχίζουμε λοιπόν με θεατρικά, αρκετά θεατρικά, κωμωδίες, καραγκιόζι και πολλά άλλα θέατρα με διάφορα θέματα. Και επίσης, λαμπαδιοδρομία φέτος, για δεύτερη φορά θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Δήμο Χερσονήσου, όπως την κάναμε και πέρυσι, 130 χιλιόμετρα, περισσότεροι από 180 θελοντές που έτρεξαν για να πραγματοποιηθεί η λαμπαδιοδρομία σε όλο το Δήμο, από χωριό σε χωριό, τρέχοντας και με το ποδήλατο. Τοποθετήσεις απεινιδωτών, και φέτος για δεύτερη φορά συνεχίζουμε έως ότου καταφέρουμε κάθε χωριό του Δήμου μας, κάθε κεντρικό σημείο στο Δήμο Χερσονήσου, να έχει τον απεινιδωτή του, αχρίαστος να πολύ είναι σημαντικό. Θεωρούμε ότι είναι ένα μηχάνημα. Ένα εφόδιο που γενικά που σώζει ζωές. Φυσικά σώζει ζωές. Αχρίαστο, ξαναλέω, να είναι. Αλλά επειδή είμαστε και τουριστικός προορισμός και έχουμε χιλιάδες κόσμο, μάλιστα, που διαμένει στο Δήμο Χερσονήσου, έχουμε την υποχρέωση έστω τα ελάχιστα, τα απαραίτητα, να τα παρέχουμε. Βιωματικά εργαστήρια παράδοσης. Πώς φτιάχνουν το σαπούνι, πώς φτιάχνουν το ψωμί, το χάπι, τι χρειαζόταν τα παλιά χρόνια και πλέον σε πού το χρησιμοποιούμε. Κάθε περιοχή καθημερινά και από μία δράση, φυσικά, και από μία πρωτοβουλία. Φυσικά. Μπορεί κάποιος να μπει και στον ιστότοπο του Δήμου και στα social media βέβαια, προκειμένου... Στη σελίδα, μπράβο, της κοινοφελούς επιχείρησης. Ναι. Στη σελίδα της κοινοφελούς επιχείρησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και Facebook και Instagram. Μάλιστα. Μπορεί να ενημερώνεται για κάθε μας δράση καθημερινά. Το πρόγραμμα μπορεί να το βρει εκεί, ώστε να προγραμματίσει σε ποια εκδήλωση θα πάει. Μάλιστα. Κύριε Μιλάκη, ξέρετε, εμείς τα λέμε συχνά βέβαια. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, να πάρουμε έτσι εκδήλωση-εκδήλωση. Με τη σειρά, να επικοινωνήσετε και με τον κόσμο. Βάζουμε άνω τελεία, καλή επιτυχία και τα λέμε. Τα λέμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά.